Αγαπητέ φίλε Υπουργέ Μάκη, μου επιτρέπεις να παρακάμψω το πρωτόκολλο, γιατί θέλω να μιλήσω μέσα από την καρδιά μου, στο πρωτόκολλο της καρδιάς της Μεγάλης Παράταξης που είστε όλοι εσείς, οι φίλοι, τα μέλη, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είστε όλοι εσείς που μας θυμάται σήμερα εδώ με την παρουσία σας. Είστε όλοι εσείς που πάντα είστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και πάντα παλεύετε από όλα τα μετερίζια για να φέρετε την Νέα Δημοκρατία ψηλά και σύντομα ξανά με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φίλες και φίλοι, πιστέψτε με ότι είμαι βαθύτερα συγκινημένος, γιατί κοιτάω εδώ μέσα πολλούς αγωνιστές μπαίνοντας σε ειδικά αγκάλια σαν πάρα πολλούς. Συγκινήθηκα με αυτά που μου είπανε και χαίρομαι που όλοι μαζί είμαστε εδώ για να δείξουμε το παρόν μας, το ότι θα δώσουμε όλοι μαζί μια μεγάλη και δύσκολη μάχη, την οποία βέβαια είναι σίγουρο ότι θα την κερδίσουμε, γιατί το έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Έχουμε μεγάλη υποχρέωση να ξαναφέρουμε την πατρίδα μας σε ασφαλή λιμάνια και σε ένα ασφαλές καταφύγιο, γιατί το αξίζει. Έχουμε όλη υποχρέωση να αγωνιστούμε σκληρά για να ξαναφέρουμε με υπευθυνότητα και κύρος το κύρος στην πατρίδα μας που τσαρμόζει. Αγαπητέ φίλε Μάκη, εδώ στην Δωδεκάντσο και στην ΚΟΑ αγωνιούμε καθημερινά. Και αγωνιούμε όχι μόνο για την οικονομία, για την κοινωνία, για την παιδεία, για την υγεία, γιατί όλα έχουν πάει πίσω, γιατί όλα είναι υποπλήρη διάλυση, αλλά αγωνούμε πάρα πολύ και για το Αιγαίο μας. Αγωνούμε φίλε Μάκη για το Αιγαίο, γιατί δυστυχώς φοβόμαστε και πάρα πολύ και καθημερινά προσευχόμαστε όλοι μας να μην ζήσουμε αυτό που ζήσανε οι Έλληνες της Μακεδονίας με τη συμφωνία των Πρεσπών που πέρασε αυτή η κυβέρνηση. Γιατί ενισχύουμε ιδιαίτερα όταν συντοπίτης μας βουλευτής και στέλεχος της κυβέρνησης αυτής δήλωσε αυτά τα πράγματα, ότι θα ήθελε να δει και εδώ μια τέτοια συμφωνία. Ανησυχούμε όλοι μας λοιπόν και φοβόμαστε, γιατί το Αιγαίο θέλουμε να παραμείνει όπως έχει. Και ανησυχούμε όταν οι άνθρωποι που μένουν δίπλα μας λένε τέτοια πράγματα. Όταν άνθρωποι παίρνουν τον καφέ του στην ΚΟΑ και βλέπουν τα πλοία να ανεβοκατεβαίνουν και αντιλαμβάνονται το πόσο σημαντικό είναι να κυματίζει η ελληνική σημαία σε όλα τα νησιά του Αιγαίου μας. Φίλες και φίλοι, τραβήξαμε πάρα πολλά. Όλοι μας. Περάσαμε δύσκολα χρόνια. Πάντα όμως η παράταξή μας ήταν αυτή η οποία βρισκόταν στις στιγμές οι οποίες έβαζε την πατρίδα μας από την κρίση. Το κάναμε το 1974 με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το κάναμε το 1989 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το κάναμε το 2004 με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, συγγνώμη. Το κάναμε το 2004 με τον Κώστα Καραμαλή και το κάναμε επιτυχημένα με τον Αντώνη Σαμαρά το 2012, που με καπετάνιο στο τιμόνι βγάλαμε την πατρίδα μας από την κρίση. Περάσαμε δύσκολα, μας κλεβάζανε καθημερινά. Πολιτικοί καιροσκόποι, Καμένος, Ανέλ, άνθρωποι προτίμησαν την προσωπική τους ευκαιρία, την προσωπικό τους, το προσωπικό τους και κομματικό όφελος πρόσκαιρο με, οδηγήσανε την Ελλάδα σε αυτήν τεράστια κρίση. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά. 12-15 κυβέρνηση Σαμαρά, περάσαμε δύσκολα. Παλέψαμε, αγωνιστήκαμε όλοι. Τα καταφέραμε. Φτάσαμε την Ελλάδα έτοιμη να βγει από την κρίση. Ήταν σκληρός ο αγώνας και σκληρή προσπάθεια που κάναμε όλοι μας. Ακόμα και εσείς καθημερινά αντιμετωπίζατε πάρα πολλά. Στη καθημερινότητά σας στην απλή. Σας ειρωνευόντουσαν, σας κλεβάζανε. Λέγανε ότι εκείνοι είναι σωτήρες. Να τα αποτελέσματα. Κοροϊδέψε τον ελληνικό λαό. Δημιουργήθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και βλέπουμε ότι ό,τι είπανε τίποτα δεν ισχύει. Μας κοροϊδέψανε. Δώσαν τα πάντα τόσο εύκολα και τόσο απλά. Απλά για να κρατήσουν την καρέκλα. Και για να κρατήσουν την καρέκλα, τώρα καθημερινά βλέπετε όλοι σας τι κάνουνε. Που κάνει μια κυβέρνηση κουρελού. Ανταλλάσσουν τους βουλευτές, λες και είναι τράπουλες, χαρτιά απλά. Για να κρατήσουν λίγο ακόμα εξουσία, για να παραμένουν λίγο ακόμα στις καρέκλες. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πιστέψτε με, το 19 είναι μια μεγάλη χρονιά για όλους μας. Είναι μια μεγάλη χρονιά για την πατρίδα μας. Έχουμε μια τεράστια ευθύνη όλοι εμείς εδώ μέσα. Έχουμε μια τεράστια ευθύνη, γιατί όλοι μαζί
με μπροστά του Κυριάκο Μητσοτάκη και όλα τα στελέχη μας, θα προχωρήσουμε για να φέρουμε την Ελλάδα εκεί που αξίζει και εξαρμόζει. Να είστε περήφανοι όλοι σας που ανοίγετε σε αυτή τη μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη. Να είστε περήφανοι που για μία ακόμη φορά εσείς θα βρεθούμε όλοι μπροστάριδες για να φέρουμε ξανά την Ελλάδα εκεί που πραγματικά της αξίζει. Σας κοιτάω και σας λέω να θυμάστε απλά κάποιες κουβέντες μεγάλων πολιτικών ηγετών που ανήκουν στην παράταξή μας. Η Ελλάδα δεν είναι χώρος. Η Ελλάδα είναι χώρα, είναι πατρίδα. Και ο Έλληνας ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι σπόρος που δεν πεθαίνει ποτέ ο Έλληνας. Να το θυμάστε πάντα αυτό. Καλή δημοτική χρονιά, υγεία σε όλους σας. Συγχωρέστε μας αν εμείς έχουμε κάνει κάποια λάθη και σας έχουμε στεναχωρήσει, ταλαιπωρήσει. Αλλά πιστέψτε μας, όλοι μας εδώ μαζί ενωμένοι θα είμαστε αγωνιστές στην πρώτη γραμμή για να ξανακάνουμε πάλι εσάς όλους τους περήφανους.